Δεκάδες C-130 της Αμερικανικής Αεροπορίας προσγειώνονται καθημερινά στην 112 πτέρυγα μάχη στην Αλευσίνα, μεταφέροντας εφόδια των ΙΠΑ. Συγκεκριμένα, την ώρα που ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ Χαμάς βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έκριθμη, οι ήπα έχουν ζητήσει διευκολύνσεις από την Ελλάδα με την Αθήνα να παραχωρεί άδεια για την εγκατάσταση δεκάδων αμερικανικών αεροσκαφών στην 112 πτέρυγα μάχης. Μόνο την 5η 2 Νοεμβρίου προσγειώθηκαν 8 διαφορετικά αμερικανικά σε 130 με εφόδια από ήπα σύμφωνα με πληροφορίες του ProNews.gr. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει ενεργό εμπλοκή τη Ελλάδα η οποία εκφεύγει τη συμφωνία των βάσεων γιατί οι 112 πτέρυγα μάχη δεν συμπεριλαμβάνεται σε συμφωνία, ούτε οι ευκολύνσει που δίνονται αφορούν τον άτο και τι υποχρεώσει τη Ελλάδα λεπτομέρεια, αλλά σημαντική. Οι 112 πτέργα μάχη δεν ανήκει στι βάσει που έχουν εκχωρηθεί στη ΣΥΠΑ. Βέβαια, στο πλαίσιο τη συμμαχική σχέση μπορούμε να πούμε ότι επιτρέπονται τέτοιου είδου υπερβάσει με μία προπόθεση: Ότι οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια στην Ελλάδα. Κάτι που οι ΗΠΑ επιμένουν να μην κάνουν. Και το πιθανότερο είναι ότι οι ΗΠΑ δεν ευθύνονται διότι όποιο ζητάει παίρνει. Το πρόβλημα είναι ότι η ελληνική πολιτική ηγεσία δεν ζητάει αυτά που δικαιούται σε σχέση με αυτά που δίνει στο πλαίσιο τη συμμαχική τη σχέση με τη ΣΥΠΑ. Δεν είναι δυνατόν οι Τούρκοι να βγαίνουν χεράκι χεράκι με το Ιράν και να απειλούν τη ΣΥΠΑ και να συνεχίζουν να απολαμβάνουν το καθεστώ προνομιακού εταίρου και η Ελλάδα που έχει συμπαραταχθεί με την σωστή πλευρά τη ιστορία και στο Ουκρανικό και στο Ισραήλ να εισπράττει την άρνηση των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την αποδοχή τη ύπαρξη αμυντικών μονάδων στα νησιά του Αιγαίου Συναθέτει συνεχώ ζήτημα για την ύπαρξη των μονάδων αυτών. Ούτε είναι δυνατόν να αφήνουν τον ελληνικό στρατό να επιχειρεί με τεθωρακισμένα του 1963 αρνούμενη μία δωρεά έστω 400 μεταχειρισμένων M2 Brantley. Απλές διαπιστώσεις κάνουμε.